Είναι μεγάλη μας χαρά που θα μιλήσουμε με την υποψήφια ευρωβουλευτή, με τον ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι πρότινος υπουργό τουρισμού, πετυχημένη σύμφωνα βεβαίως όχι μόνο τις ελληνικές αναφορές, αλλά και το εξωτερικό, την κυρία Κουντουρά, η οποία αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα, κυρία Κουντουρά, τι κάνετε, πώς είστε? Καλό απόγευμα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, με μια χαρά. Δεν είστε κουρασμένοι, παρόλο που σας έβλεπα το πρωί στο προεκλογικό τραπέζι του Α, δίνετε το παρόν, αντέχετε βιολογικά όλη αυτή την προσπάθεια? Είναι χαρά για μένα αυτή η προσπάθεια. Νομίζω ότι πρέπει να ενημερώσουμε όλο τον κόσμο ότι αυτές οι ευρωεκλογές είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Πρέπει να πάνε να ψηφίσουν, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να διεκδικήσουμε, αν θέλετε, τη δύναμη που θα μας δώσει ο ελληνικός λαός να πάμε στην Ευρωβουλή, όσους επιλέξουν, όσους εκτιμούν ότι μπορούν να τους εκπροσωπήσουν άξια σε μια Ευρώπη η οποία πρέπει να αλλάξει, μια Ευρώπη η οποία πρέπει να έχει επίκεντρο τον άνθρωπο. Γι' αυτό πολύ σωστά είπατε, να πάνε όλοι να ψηφίσουν. Δεν μπορεί κανένας να αποφασίζει για μας χωρίς εμάς. Είναι τέσσερις σταυροί σε όλη την Ελλάδα, από όλες τις παρατάξεις, όποιο ψηφοδέλτιο και αν επιλέξουν, να επιλέξουν αυτούς που πιστεύουν ότι μπορούν να τους εκπροσωπήσουν καλύτερα. Μάλιστα. Κυρία Κουντουρά, θέλω λίγο να σας κάνω μια ερώτηση που τη σκεφτόμουν λίγο πριν. Ο Πρωθυπουργός αμφισβητεί την δημοσκοπική υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας. Λέει ότι η κάλπη είναι αυτή που θα δείξει το πραγματικό αποτέλεσμα και έτσι θα είναι. Από την άλλη όμως, οι δημοσκοπήσεις σας θέλουν με άνεση να περνάτε το κατόφλι του Ευρωκοινοβουλίου. Σας επηρεάζουν οι δημοσκοπήσεις ή για παράδειγμα σας χαροποιεί το γεγονός ότι είστε αγαπητοί σε μερίδα του εκλογικού σώματος? Κοιτάξτε, ένα-ένα. Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν κάποιες φορές την εικόνα της στιγμής και ίσως κάποια τάση. Όμως δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι πέφτουν συνέχεια έξω. Άρα θα σας πω ότι είμαι πολύ επιφυλακτική. Από την άλλη, την αγάπη του κόσμου τη βλέπω και την αισθάνομαι. Όπου και αν έχουμε πάει, στις ομιλίες του Πρωθυπουργού, υπάρχει ένας παλμός, υπάρχει μια αγάπη, μια ορμή. Και αυτό δεν μπορούμε να μην το σημειώσουμε, να μην το πούμε, να μην χαρούμε. Αυτή η μάχη είναι μια μάχη, γιατί θεωρώ ότι αυτές οι ευρωεκλογές, που συμπίπτουν και με τις τοπικές εκλογές αλλά και με τις περιφερειακές, είναι διαφορετικοί. Στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και στις περιφερειακές εκλογές είναι κάτι διαφορετικό, είναι πιο οικείο, γνωρίζουμε τους ανθρώπους, νομίζω είμαστε πιο αποφασισμένοι, γνωρίζουμε τι θέλουμε να κάνουμε, πάμε συγκεκριμένα να στηρίξουμε παρατάξεις ή προσωπικότητες. Στις ευρωεκλογές πρέπει να μελετήσουμε λίγο παραπάνω. Είναι πάρα πολύ άξιοι εκπρόσωποι σε όλες τις παρατάξεις, άνθρωποι οι οποίοι μπορούν πραγματικά να προσφέρουν. Και ξέρετε κάτι, η Ευρώπη όταν δημιουργήθηκε, δημιουργήθηκε με αρχές και αξίες ειρήνης, δημοκρατίας, αλληλεγγύης των λαών, και κάποια στιγμή στην πορεία έχασε το δρόμο της, διχάστηκε. Σήμερα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αυτό που προτείνει είναι μια προοδευτική πολιτική πρόταση που αφορά όλους μας. Αφορά την κοινωνία μας, την κοινωνική δικαιοσύνη, την οικονομική κοινωνική ευμερία, γιατί έχει επίκεντρο τον άνθρωπο. Και έχουμε ένα εξαιρετικό ευρωψηφοδέλτιο. Mm-hmm. Πιστεύω ότι όλες οι παρατάξεις έχουν εξαιρετικά άτομα. Πρέπει να σκεφτούμε όλοι οι Έλληνες, όταν θα πάμε να ψηφίσουμε, ότι οι 21 ευρωβουλευτές που θα πάνε στην Ευρώπη θα είναι η Εθνική Ελλάδος. Θα είναι αυτοί που θα μας εκπροσωπήσουν, θα είμαστε όλοι εκεί που θα αγωνιστούμε για το εθνικό συμφέρον και το πιο σημαντικό, να διεκδικήσουμε τα μέγιστα για την πατρίδα μας. Αυτό που δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος και μάλιστα το επικαιροποιείται πολλές φορές, είναι ότι ψηφίζοντας και συγκεκριμένες ομάδες, ψηφίζουμε και τάσεις στην Ευρώπη, έτσι δεν είναι, κύριε Κουντουρά? Και το μεγάλο στοίχημα είναι να αναχαιτιστούν οι δυνάμεις της άκρας δεξιάς, αλλά και οι δυνάμεις όπου θέλουν αυτό το μείγμα λιτότητας, το οποίο αμφισβητεί και το ευρωπαϊκό ιδεώδες και την στόχευση της Ευρώπης. Έτσι δεν είναι? Οπότε ακριβώς γι' αυτό όταν θα πάει ο Έλληνας να ψηφίσει πρέπει να στηρίξει προοδευτικές κοινωνικές πολιτικές απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, απέναντι
στις πολιτικές των αριθμών που έφεραν φτώχεια, δυστυχία και ανεργία. Το στίχημά μας είναι να πάμε απέναντι στις ανισότητες, να δημιουργηθούν ίσες ευκαιρίες για όλους και πάνω απ' όλα θέλουμε μια Ευρώπη, μάλλον μια Ελλάδα πολύ ισχυρή, που θα έχει ισχυρή φωνή και ρόλο για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις στην Ευρώπη που αφορούν την οικονομία μας, την κοινωνία μας, την απασχόληση, τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως σας είπα, να στηρίξουμε τους πιο αδύνατους, αλλά έχουμε και θέματα σοβαρά, όπως είναι η ανάπτυξη της τεχνολογίας, όπως είναι η ασφάλεια, όπως είναι η μεταναστευτική πολιτική, που είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη πολύ σοβαρά και ενωμένη, αλλά και ένα πολύ σπουδαίο θέμα που αφορά την κλιματική αλλαγή. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι οι Έλληνες, όταν θα πάνε 26 Μαΐου στις κάλπες, θα στηρίξουν και θα δώσουν τη νίκη στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, γιατί θα είναι νίκη της Ελλάδος στις προοδευτικές αυτές πολιτικές που έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο. Μάλιστα. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, δεν ξέρω αν πιστεύετε ότι το όποιο αποτέλεσμα θα καθορίσει και τις πολιτικές εξελίξεις, κυρία Κουντουρά, στην εγχώρια πολιτική σκηνή. Από την άλλη, θέλω λίγο να μου δώσετε την άποψή σας. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δίνει παροχές, ανακουφίζει κοινωνικές ομάδες. Από την άλλη, μας παρατηρούν οι εταίροι και αμφισβητούν αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα και αν θα μπορέσει να επιτευχθεί τη νέα χρονιά. Ποια είναι η δική σας άποψη? Πιστεύετε, για παράδειγμα, ότι υποθηκεύουμε ίσως αυτό το μαξιλαράκι το οποίο έχουμε για τις δύσκολες στιγμές, να το θέσω απλά? Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι τελείως διαφορετικά. Πρώτα απ' όλα, αυτά τα μέτρα είναι μέτρα μόνιμα. Να σας θυμίσω ότι το Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός εξήγηλε μέτρα που σήμερα έγιναν πράξη. Είναι μέτρα πολύ σοβαρά, τα οποία τα βλέπουμε στη βελτίωση της καθημερινότητάς μας, γιατί αφορούσαν την επιδότηση του ενοικίου, την ενίσχυση προγράμματος βοήθειας στο σπίτι, την κατάργηση φόρου επιδιδεύματος για τους αγρότες. Καταργήθηκε ο υποκατώτατος μισθός και αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός, που συμπαρέσυρε και πάρα πολλά επιδόματα, όπως είναι το επίδομα της μητρότητας. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι με σχέδιο, με πρόγραμμα, με στρατηγική, όλα αυτά τα χρόνια καταφέραμε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτό το δημοσιονομικό χώρο, ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε τα θετικά αυτά μέτρα. Και στο Ζάπιο την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από 10 μέρες, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν είναι παροχές, είναι μόνιμα μέτρα. Και το κάναμε όταν η Ελστάτ και η Eurostat πλέον μας είπαν ότι ναι, υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος με ασφάλεια του 1,200 εκατομμύρια, ώστε να προχωρήσετε πλέον, να καταργήσετε το ΦΠΑ, να μειώσετε τον έμφυα στα νησιά σε πληθυσμό έως 1.000 κατοίκους, να καταργήσουμε την εισφορά αλληλεγγύης για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Εγώ που διεκδίκησα να καταργηθεί, αν θέλετε να μειωθεί μάλλον, ο ΦΠΑ στην εστίαση από το 24 στο 13, το 19 και μάλιστα το 2020, και η εστίαση αλλά και η διαμονή από το 13 θα πάει στο 11 για να γίνει τουρισμό πιο ανταγωνιστικός. Ξέρετε, δεν μπορώ να παρακολουθήσω αυτή την λογική της αντιπολίτευσης που είπε ότι αυτά τα μέτρα είναι ξεδιάντροπα, ότι είναι ελεημοσύνη. Ναι. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω αυτή τη λογική. Θεωρώ ότι εμείς δουλέψαμε πολύ σκληρά, βάλαμε τα θεμέλια για την οικονομική ανάπτυξη και αυτά τα μέτρα είναι μέτρα που οφείλουμε να πάρουμε, γιατί επιστρέφουμε στον ελληνικό λαό τους σκόπους του και τις θυσίες του, έτσι ακριβώς όπως δεσμευτήκαμε. Ναι. Τώρα, 3 χρόνια μετά, βγάλαμε την Ελλάδα από το σκοτάδι στο φως και την επόμενη τετραετία, που πλέον θα ολοκληρωθεί ο κύκλος, θα έχει έρθει πλέον με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα η Ελλάδα στην κανονικότητα. Ξέρετε όμως, μου επισημαίνουν εδώ τώρα οι ακροατές που μας ακούν ότι είναι θετικό το ότι ανακουφίζονται κοινωνικά στρώματα που έχουν ανάγκη. Από την άλλη όμως υπάρχει ένας προβληματισμός στο πώς θα παραχθούν νέες δουλειές και πώς θα αποσυμπιεστεί και μια μεσαία τάξη που η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι την έχετε εξαϊλώσει, κυρία Κουντουρά. Ποια είναι η γνώμη σας πάνω σε αυτό? Κοιτάξτε, είναι ένα μεγάλο ψέμα. Ξέρετε ποιοι υποφέρουν σήμερα? Η μεσαία τάξη υποφέρει. Να σας θυμίσω ότι μέχρι το 2014 χάσαμε τον 13ο και 14ο μισθό, χάσαμε
πάνω από 40% των συντάξεων. Φτωχοποιήθηκε η Ελλάδα, χρεοκόπησε ο ελληνικός λαός, πτώχευσε η Ελλάδα και δεν καταφέρανε όταν φέρανε αυτές τις τραγικές πολιτικές, αυτή την οικονομική και κοινωνική παρακμή, τα χρόνια που ακολούθησαν να μας βγάλουν από την κρίση. Ήρθε λοιπόν η κυβέρνησή μας, δουλέψαμε πολύ σκληρά ακριβώς για να επαναφέρουμε τη μεσαία τάξη που φτωχοποιήθηκε. Πάνω από 1 εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο της μεσαίας τάξης έφτασε να πραγματικά να υποφέρει. Η φτωχοποίηση δεν ήταν μόνο στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η μεσαία τάξη είναι αυτή που στοχοποιήθηκε, αν θέλετε. Και υπερφορολογήθηκε πολύ, κύριε Κουντουρά. Πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων και χτυπήθηκε πολύ. Αυτή η μεσαία τάξη, λοιπόν, που έχει φτωχοποιηθεί, είναι αυτή που ωφελείται σήμερα. Ξέρετε κάτι, οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές και ιδιαίτερα οι πολιτικές που έχουν να κάνουν με τα αντικοινωνικά μέτρα της αντιπολίτευσης, είναι πολιτικές αριθμών που έφεραν λιτότητα, φτώχεια και ανεργία. Και πρέπει να θυμίσω ότι η αντιπολίτευση δεν είναι κατηγορεί μόνο όλα αυτά τα μέτρα και τα θεωρεί φιλοδορήματα και τα απαξιώνει, αλλά μιλάει για περικοπή δώρων Χριστουγέννων, για κατάργηση του επταήμερου της εργασίας. Αφήνει να εννοηθεί ότι όταν θα έρθουν στην εξουσία θα καταργηθεί η 13η σύνταξη. Μιλάνε για θέματα τα οποία αφορούν, αν θέλετε, τα θέματα της υγείας, ώστε να πρέπει να υποχρεώνονται οι πολίτες να πηγαίνουν στους ιδιώτες. Είναι πάρα πολλά τα μέτρα τα οποία θα πάρει μια νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση απέναντι στη μεσαία τάξη, απέναντι στην κοινωνική δικαιοσύνη, απέναντι στα εργατικά δικαιώματα. Και αυτό μας τρομάζει. Μας τρομάζει τι θα γίνει αν ο ελληνικός λαός δεν καταλάβει ότι και στις ευρωεκλογές αλλά και στις εθνικές εκλογές που θα έρθουν πρέπει να στηρίξουμε την κυβέρνηση η οποία νοιάζεται για τους πολλούς. Την κυβέρνηση η οποία πραγματικά έβγαλε την Ελλάδα από την κρίση και να σας θυμίσω ότι φέραμε την ανάπτυξη, βάλαμε τα θεμέλια για να μην είμαστε υπερβολικοί, γιατί ακόμα είναι πάρα πολλά να γίνουν, αλλά το πιο σημαντικό, δημιουργήθηκαν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, κινητοποιήθηκαν επενδύσεις. Μόνο στον τουρισμό είχαμε πάνω από 400 νέα project. Ο τουρισμός κινητοποίησε και όλους τους άλλους παραγωγικούς τομείς. Την εστίαση, την κτηματαγορά, τις κατασκευές, τις μεταφορές, το εμπόριο. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πραγματικά βάλει τα θεμέλια για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας. Αυτή η πορεία πρέπει να συνεχίσει. Δεν μπορεί να κοπεί βία. Ο ελληνικός λαός βλέπει τι έχουμε κάνει και πόσο σκληρά δουλέψαμε με σεβασμό στους σκόπους τους και στις θυσίες τους. Μάλιστα. Έχω ένα ερώτημα ακροατή. Θα το θέσω και απαντάτε εσείς έτσι κι αλλιώς. Πώς νιώθετε όταν ο κύριος Καμένος, που ήσασταν μαζί συνοδοιπόροι πριν μερικά χρόνια, σας επιτίθεται το τελευταίο διάστημα, κυρία Κουντουρά? Κοιτάξτε, οι επιθέσεις ήταν από πάρα πολλές πλευρές. Ήταν επιθέσεις σεξιστικές, ήταν επιθέσεις απαξιωτικές. Μάλιστα. Και το πρόβλημα ήταν ότι έχουν ενοχληθεί πάρα πολύ που αυτή η τεράστια επιτυχία του τουρισμού που στήριξε την εθνική μας οικονομία ήταν επιτυχία αυτής της κυβέρνησης. Από την άλλη πλευρά καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πικρίες δεδομένου ότι εγώ διαφώνησα πολιτικά και διαχώρισα τη θέση μου. Μάλιστα. Θα ήθελα, κλείνοντας αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση, να επικοινωνήσουμε για άλλη μια φορά το γεγονός ότι χρειάζεστε την ψήφο σε όλη την επικράτεια και να μείνουμε στο αν μπορεί, κυρία Κουντουρά, τελικά ο κόσμος να μετατρέψει μια ψήφο διαμαρτυρίας σε ψήφο παραγωγική. Γιατί, όπως είπαμε, και θέλω και το σχολείο σας εδώ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από πάρα πολλά χρόνια έχει έναν αναβαθμισμένο ρόλο και νομίζω ότι πλέον έχει ρόλο και λόγο και σε μελλοντικούς προϋπολογισμούς της χώρας μας. Με διορθώνετε αν κάνω λάθος, κυρία Κουντουρά. Αυτό που πρέπει να ξέρουν οι ακροατές μας, ότι στις 26 του μηνός που θα πάνε να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές, πρέπει να ψηφίσουν πολιτικές, προοδευτικές, με κοινωνικό πρόσημο. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θέλει να
θέλει να έχει ισχυρή φωνή, ισχυρή δύναμη, ισχυρό ρόλο στην Ευρώπη για να διεκδικήσει θέματα πολύ σημαντικά, προκλήσεις πολύ σημαντικές που αφορούν την οικονομία, την κοινωνία, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κλιματική αλλαγή, τη μετανάστευση. Και είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να διεκδικήσουμε για την πατρίδα μας τα μέγιστα. Θέλω να σας πω κάτι για μένα. Όταν ως Υπουργός Τουρισμού πήρα πρωτοβουλίες στην Ευρώπη και διεκδίκησα εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις, οι παγκόσμιες αποφάσεις αν θέλετε για την τουριστική ανάπτυξη αλλά και για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη, κατάφερα με τις επαφές, με την επιμονή, με τον αγώνα που έδωσα να, η Ελλάδα να αποκτήσει κύρος και να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στον τουρισμό. Με την ίδια λογική, άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε να διεκδικήσουν για την πατρίδα μας σε όλα τα θέματα, στην οικονομία, στην κλιματική αλλαγή και στον τουρισμό αν θέλετε, είναι σημαντικό να έχουν δύναμη. Μάλιστα. Και η δύναμη πρέπει να είναι για τις πολιτικές που δεν είναι πολιτικές λιτότητας και αριθμών αλλά και ανεργίας. Να είναι πολιτικές που αφορούν τον άνθρωπο και πάνω απ' όλα την αξιοπρέπειά του. Γι' αυτό λοιπόν στις 26 του μηνός πρέπει να πάνε να ψηφίσουν. Όπως είπα πριν, το ψηφοδέλτιο που θα επιλέξουν μπορούν να βάλουν μέχρι και 4 σταυρούς και να φροντίσουν να δουν τα προγράμματα και να στηρίξουν το μέλλον τους. Θα ψηφίσουν για το μέλλον τους, γιατί στην Ευρώπη οι νομοθετικές ρυθμίσεις που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια έρχονται και εφαρμόζονται στα εθνικά μας δίκαια. Μάλιστα. Και είναι πολύ σημαντικό το να μπορούμε να έχουμε δυνατή φωνή, ισχυρή φωνή, περήφανη Ελλάδα. Κύριε Κουντουρά, σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλό αγώνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια χαρά.